Έλα, έλα από εδώ, από εδώ, έλα. Καλά ξεπλέγματα, εντάξει. Θανάση, έλα, έλα. Εδώ παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι. Μας έχουν βάλει σε μια μέγενη και πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Επικοινωνιακά μας δουλεύει η διοίκηση. Δεν έχει καθίσει ποτέ να ακούσει σοβαρά τα επιχειρήματά μας. Τα παίρνει μια βούλευση, να ξέρετε, νομίζω. Είναι και ένα τεράστιο θέμα με αυτό που πρότεινε τα παιχνίδια. Έτσι φτιάχνω λίγο το τραβάω. Μόνο αυτά τι είναι αυτά. Τι θα σου αγαπάει. Και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε πάρα πολύ σοβαρά. Δουλεύετε όλη η διοίκηση και η εταιρεία μέσα από ένα σκηνικό που να έχετε δεχτεί μόνο σοβαρά την εισήγηση της εταιρείας και όχι άλλο τον κόσμο. Και είναι τεράστιο θέμα αυτό. Δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση πραγματική αυτού του έργου. Έχει αποδεχθεί δηλαδή η διοίκηση αυτά που έχει καταθέσει η εταιρεία. Και η εταιρεία ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά που καταθέτει δεν τα καταθέτει ούτε για την ψυχή της μάνας της, ούτε γιατί θέλει να κάνει εμάς πιο πλούσιο. Η εισήγηση που λέτε οι άλλοι που είναι. Οι εισηγήσεις προσδιορίζονται στο τεχνικό επιμελητήριο. Αλλά δεν έχουμε να πάει. Στο ΑΠΘΙΤΑ και σε διάφορους άλλους καθηγητές ανεξάρτητους οι οποίοι έχετε δώσει σε αυτά τα παντού, παντού, παντού. Βεβαίως. Στο Ιαπωνία. Αν θέλετε να τα δώσουμε, αλλά είναι δημοσιοποιημένα. Έγραφα δεν είναι. Δημοσιοποιημένα δεν τα βρω. Δεν είναι κάτι κρυφό δηλαδή. Αυτό ρωτάω, αν τα έχετε δώσει. Αυτό που έχει συμβεί είναι, το πρόβλημά μας είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν συναντηθήκαν ποτέ να κρυθούν μαζί. Και αποδεχόμαστε απριόρι αυτούς που πρόκειται να βγάλουν λεφτά ως ορθούς και αυτούς που δεν πρόκειται να βγάλουν τίποτα και που λένε για το μέλλον της περιοχής κάποια πράγματα να μην έχουν ακουστεί καθόλου. Να μην έχουμε ακουστεί εμείς καθόλου σε αυτά που λέμε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που μας φοράνε στο κεφάλι ότι θέλουμε να φτωχύνει η περιοχή, θέλουμε να ανεβούν τα μεροκάματα της περιοχής. Και αν θα γίνει αυτό το πράγμα, θα απομειωθούν όλες οι άλλες αξίες. Αυτή τη στιγμή παίζεται ένα παιχνίδι με 1.800 θέσεις εργασίας. Τη στιγμή που η ίδια η εταιρεία έχει καταθέσει στη διοίκηση 890 θέσεις εργασίας. Και είναι απαράδεκτο και από τη μεριά της διοίκησης να δέχεται αυτό το πράγμα και να μην κάνει κάτι γι' αυτό. Ο κόσμος εδώ όλος έχει επενδύσει. Έχει επενδύσει όλο του τη θα σταματήσει το ρυσμός. Ο ρυσμός, τα νερά μας. Και δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Τεχνιέντος το προσδιορίζουν το θέμα στον τουρισμό. Για να πούνε ότι να κάποιοι που έχουν τα συμφέροντά τους κάνουν αυτό το πράγμα ενάντια στην εταιρεία που εκπροσωπεί κάποια άλλα συμφέροντα. Είναι τεχνικό το θέμα. Μας διαχειρίζονται επικοινωνιακά. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα, υπάρχουν και άλλες προοπτικές στην περιοχή και δεν είναι έτσι το πράγμα όπως το παρουσιάζει η εταιρεία. Αν μη τι άλλο. Τώρα, το σημαντικότερο όλων είναι ότι επειδή η αποκατάσταση έχει εκφραστεί το δασαρχείο Αρνέας από αυτού, αρμοδίως. Επειδή η αποκατάσταση είναι αδύνατη και δεν θα γίνει, αυτό είναι το κέρδος της εταιρείας, το οποίο το προσδιορίζει μέσα στο προϊόν της αυτή τη στιγμή. Λέει ότι θα κάνει αποκατάσταση, ξέρει ότι δεν θα κάνει αποκατάσταση. Και αυτά είναι λεφτά στην τσέπη της. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αποκατάσταση. Και αυτά είναι λεφτά στην τσέπη της. Όπως επίσης, ξέρετε τον κώδικα μεταλλείων, απαγορεύει οποιαδήποτε εισφορά και αυτή τη στιγμή υπέρ της εταιρείας εννοώ. Δεν παίρνουμε μία. Και αυτή τη στιγμή μας διαχειρίζονται με έναν τρόπο που λέει θα σας κάνουμε έναν δρόμο, θα σας κάνουμε μια σειρά. Η εταιρεία έχει αποκαταστήσει το Δήμο. Δεν γίνεται έτσι. Ό,τι πρόβλημα έχει ο Δήμος απευθύνεται στην εταιρεία και η εταιρεία αυτή τη στιγμή λειτουργεί το Δήμο. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα με τη διοίκηση και να σταματήσει αυτό το πράγμα. Κινδυνεύουν άμεσα τα νερά μας. Η διοίκηση στις θέσεις που υπάρχουν για τη Φράκη. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός τα γράφουμε μέσα, είπε ότι αν πρόκειται να καταστρέψουν τη Φράκη, αν ο κόσμος δεν το θέλει, δεν πρόκειται να γίνει. Για τη Χαλκιδική, που είναι ένας από τους πιο τουριστικούς νομούς της Ελλάδος, δεν ισχύουν αυτά που ισχύουν για τη Φράκη. Και στο κάτω κάτω σε πράσινο που δώσει τοπική κοινωνία. Επειδή το θέλει ο Πάχτας. Εδώ και τώρα. Δηλαδή τη Χαλκιδική πάνε να καταστρέψουν, όχι το οποιοδήποτε. Λέει τι όφελος θα έχει ο κράτος, θα πάρουν τους δράπους. Έρχεστε από τα Άγιο Όρος. Δεν θα μην σε εμάς τίποτα στην Ελλάδα, στην ουσία. Θα δουλέψουν 10-15 χρόνια και αν δουλέψουν κάποια άτομα. Και αυτό.
Έρχεστε από το Άγιο Όρος. Κάποιος μου είπε πολύ καλόπουλα. Εάν ήταν να γίνει στο Βατικανό ή στη Μέκα αυτό το έργο, θα το επιτρέπαν να γίνει. Εδώ λοιπόν είμαστε πρώτο άθο περιοχή. Βάζουν όρους δόμησης, ξύλινα, παράθυρα κλπ. Για να κάνουν χημική βιομηχανία ένα χιλιόμετρο φυσική. Για όλους τους κατοίκους απαγορεύονται κάποια πράγματα, ενώ για την επιχείρηση του κυρίου Μπόμπολα και του Καταριανού και δεν ξέρω ποιανού, επιτρέπονται όλα. Έχετε δει τα μεγέθη της μελέτης του Μπόμπολα? Αν θέλετε να συναντηθούμε. Θα σας στείλουμε, κύριε. Θα τα στείλουμε, κύριε Μπόμπολα. Αν θέλετε και αν έχετε χρόνο. Μια συνάντηση. Θέλουμε να. Μια συνάντηση στο Υπουργείο Καλλιέργεια. Συνάντηση να πρέπει να τα δούμε λίγο τα στοιχεία. Θα σας στείλουμε ένα φάκελο. Βέβαια δεν είμαστε εμείς οι μόνοι. Αυτό ρε, εμείς στην Περισσό είναι το 95% των κατοίκων, κύριε Μπόλαρη. Απλά αυτή τη στιγμή μάθαμε ότι θα βγείτε και όσοι και σας περιμέναμε. Ήρθαμε εδώ και ένα έχουμε το θάρρος. Καλά κάνετε, πολύ ευχαριστώ. Είναι όλο το χωριό. Αλλά στείλτε μου λίγο, θα δούμε αυτά για να μπορούμε να σας δούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Μπόλαρη. Όχι, δεν είπα αυτό, κύριε. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι δεν μπορεί να μπαίνουν μόνο μπροστά ο τουρισμός. Εμείς επενδύσαμε κάποια χρήματα όλοι εδώ και σε εμάς δουλεύουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, να μην πω χιλιάδες, πάρα πολλοί. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα στην έκφραση. Έχουν, ναι, πάντα σου έχουν επενδύσει στην περιοχή. Γιατί αυτά δεν ακούγονται. Και εγώ θα έλεγα το άλλο, το Πασόκ έφερε πράσινη ανάπτυξη. Συγγνώμη, με ένα νόμο τα δημοψηφίσματα. Και εγώ Πασόκ ψηφίζω και είμαι και γνωστός. Λοιπόν, να γίνει δημοψήφισμα. Να δούμε τι θέλει ο λαός. Να μην μιλάμε ούτε εμείς ούτε οι άλλοι. Να μιλήσει ο λαός. Γιατί αποκρύβουν το θέμα. Το αποκρύβουν. Δεν έχουν αυτή την αντίδραση σε κανένα κανάλι. Άρα κάτι σημαίνει εδώ. Γιατί. Γιατί δεν μας δείχνουν. Γιατί δεν μας γράφουν πουθενά. Και είστε δημοκρατικός άνθρωπος και το... Περιμένουμε να τα φέρετε αυτά. Γεια σας. Ραντεβού δεν κλείσατε όμως. Θα το στείλουμε το ηλίκιο.